Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμε Πρόδρομε, Αποστόλο Δωδεκάς, Διδάσκαλοι και Πατέρες Εκκλησίας, Μάρτυρες και Άγιοι, καλώς αφήσαντες και στεμανοθέντες, πίστε πρεσβείαν το Δεθήνε και σωθήνε τα ψυχά σημών. Αμήν. Σήμερον, αγαπητοί μου χριστιανοί, σήμερον τέτοια Άγια ημέρα, ημέρα λαμπρά, ημέρα της Ορθοδοξίας, θα έπρεπε να βρίσκομαι ως επίσκοπος στην έδρα μου. Έπρεπε να είμαι στη Φλόρινα. Αλλά αντί να είμαι στη Φλόρινα την Άγια αυτή ημέρα, βρίσκομαι σήμερον εις Αθήνας και ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εις Αθήνας είναι σε εμάς γνωστός. Ότι με κάλεσαν να λάβω μέρος εις ένα συλλαλητήριο εθνικών και θρησκευτικών συλλαλητήριων, εις το συλλαλητήριο υπέρ των αδελφών μας Βορείων, Βορείου Υπήρου, που αναστενάζουν κάτω από το άθεο καθεστώς του Εμβερχόντζα. Και δέχθην την πρόσκληση και βρέθην εδώ εις της Αθήνας και μετέβημεν στα προπήλαια του Πανεπιστημίου και είπαμε ολίγα λόγια και εμείς. Εχάριμεν, διότι είδαμε ύστερα πολλά χρόνια τα νιάτα, τα χριστιανικά νιάτα να ενθουσιάζονται για τα υψηλά και μεγάλα ιδανικά της φυλής μας. Και τώρα βρίσκομαι εδώ στο βήμα. Θα ομιλήσω, όπως είπα το πρωί που ομίλησα στον Άγιον Ευθύμιο, όπου εκεί εφημερεύει λαμπρός εφημέριος γνήσιων πνευματικών τέχνων ο πατήρ Δημήτριος Κλούτσος. Εκεί λέγω στον Άγιο Ευθύμιο, προανήγγειλα το θέμα της απόψινής ομιλίας και είπα ότι θα μιλήσω περί Ορθοδοξίας. Ορθοδοξία λοιπόν είναι το θέμα και παρακαλώ ιδιαίτερα προσοχή να δώσετε εις τα λίγα αυτά λόγια τα οποία θα πω. Μεγάλο το θέμα. Ποιος μπορεί να ομιλήσει περί Ορθοδοξίας? Θα έπρεπε εδώ στο βήμα να είναι σήμερα ο Μέγας Αθανάσιος, ο γίγας της Ορθοδοξίας, ο οποίος ως άλλος άτλας εσήκωσε επί των άμων του ολόκληρο την Ορθοδοξία επί μισών και μισών αιώνα. Θέλει να είναι ένας από τους μεγάλους πατέρας και δασκάλους εκκλησίας μας. Θέλει να είναι ένας από τους ιεράρχες εκείνους οι οποίοι συνεκρότησαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο, η οποία καταδίκασε την αίρεση των οικονομάχων. Βρισκόμεθα εμείς, ομολογώ την ατέλειά μου, ομολογώ την αμαρτωλότητά μου και εγώ πλέον εδώ στη θέση που είμαι ως νήπιον, όπως τον νήπιον ψελίζει λέει μερικές λέξεις, έτσι και εμείς εδώ θα είπαμε ψελίζοντες ο λίγας λέξεις υπέρ της δόξης της Αγίας Ορθοδοξίας. Ορθοδοξία είναι ορτή θρησκευτική και εθνική. Τα δύο αυτά σημεία θα αναπτύξω σήμερα εδώ στην αγάπη σας. Είναι θρησκευτική εορτή. Ας είδαμε πρώτα τον όρο Ορθοδοξία. Τι σημαίνει η λέξη Ορθοδοξία? Είναι λέξη ωραία. Λέξη από την αθάνατον ελληνική γλώσσα που δεν μεταφράζεται. Ας προσπαθήσουν οι κουλτουριάρδες να μεταφράσουν τη λέξη αυτή και να δούνε πόσο δύσκολο είναι, γιατί η ελληνική γλώσσα κατορθώνει να εκφράσει στη τελειότητα όλα τα δεννοήματα του ανθρώπου. Απόδειξε ότι και οι Ευρωπαίοι ακόμα όταν βρίσκονται σε κάποια δυσκολία δεν εκφράσουν κάποια έννοια ή κάποιο νέο μηχάνημα, λαμβάνουν τον όρο από τα ελληνικά λεξικά, τα αρχαία ελληνικά λεξικά. Ορθοδοξία λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ορθή δόξα, σημαίνει σωστή γνώμη, σημαίνει σωστό φρόνημα. Ορθοδοξία ίσον παρακυμολία και γράψω στον πίνακα, ίσον αλήθεια. 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 Μα ποια αλήθεια? Ποια είναι αλήθεια? Εάν ανοίξετε την Παλαιά Διαθήκη, Έσβρα, κεφάλαιον τέταρτον, εκεί θα είδετε ένα ωραίο ύμνο της αληθείας. Εκεί λέγει σαν άκτορα των Περσών, του Δαρίου, εκεί λέει μια νύχτα έκαναν σταυρόλεξον. Τρεις νέοι έκαναν πρόβλημα τα μεσάνυχτα για να περάσει η ώρα
έθεσα ένα πρόβλημα και είπαν, ρώτησαν ποιο είναι το πιο ισχυρό πράγμα στον κόσμο, το πιο δυνατό πράγμα στον κόσμο. Και έγραψαν τη γνώμη τους επάνω στο χαρτί και έθεσαν τους φακέλους κάτω από το προσκεφάλαιο του βασιλέως που ετοιμάται ο Χευρούνο και είπαν ότι όποιος βρει τη σωστή λύση, την ορθή απάντηση δώσει αυτό, αυτός αξίζει να καταλάβει ύψιστα αξιώματα εις το κράτος. Το πρωί ξύπνησε ο βασιλεύς, είδε τα γράμματα, τα άνοιξε τα γράμματα και είπε ότι εγώ μόνος μου δεν μπορώ να λύσω το πρόβλημα αυτό. Και κάλεσε συμβούλιο των σοφών και των μεγιστάνων και έθεσε ενώπιον αυτών τα γράμματα. Και κάλεσε τους τρεις νέους οι οποίοι είχαν γράψει την γνώμη τους. Έρχεται ο πρώτος, ανοίγει το γράμμα, τι λέγει? Ότι το πιο δυνατό πράγμα στον κόσμο είναι το κρασί. Και το δικαιολόγησε με λίγα λέξεις. Είπε είναι το πιο δυνατό γιατί το πιο λυπημένο άνθρωπο τον κάνει να χαίρεται. Γι' αυτό λέει και η Παλαιά Διαθήκη, δώσε λέει στον ενθλίψιο λίγων ίνων. Ναι, λοιπόν, το κρασί είναι το πιο δυνατό γιατί τον πιο ήσυχο άνθρωπο, τον πιο ήρεμο άνθρωπο, τον πιο άγιο άνθρωπο τον κάνει να διαπράξει τα βδελιότερα, τα φοβρότερα εγκλήματα. Απόδειξε ο Μέγας Αλέξανδρος που επάνω στο μεθύσι του πήγε να σκοτώσει τον φίλτα των αγαπητών του φίλων. Το κρασί λέει έχει δύναμη τεράστια, μυστικά που δεν λέει στη γυναίκα σου, στον άντρα σου. Όλοι εδώ πέρα έχουμε μυστικά. Μυστικά έχουμε όλοι. Υποκριτέ είμαστε. Δεν λάμπουμε σαν τον ήλιο. Κρυβόμεθα, προσωπείο παίζομαι. Ένα προσωπείο. Τολμάς να πείσει ο άντρας τα βαθιά μυστικά της ζωής σου. Τολμάς η γυναίκα να πείσει τα μυστικά της ζωής σου. Τολμάει ο ένας τον άλλο να πει τα μυστικά της ζωής σου. Αλλά δώσε κρασί, πιέσαι, μέθησε κάποιον και τότε τα πιο μεγάλα μυστικά, τα πιο μεγάλα μυστικά έρχονται στο φως, αποκαλύπτει το φως. Εντεύθεν λοιπόν, εφόσον έχει τέτοια δύναμη, άλλοτε μένει να παρηγορεί, άλλοτε δε να εκθυριώνει τον άνθρωπο, άλλοτε δε να ανοίγει τα σαβίσους των μυστικών της ανθρωπίνης ψυχής, από αυτό λέει, από αυτά τα ιδιότητα, λέγω ότι το κρασί είναι το πιο δυνατό πράγμα στον κόσμο. Απεισήρθη αυτός, ήρθε ο δεύτερος. Ανοίγουν το φακελό του και μέσα στο φακελό του ή το γραμμένο κάτι άλλο. Ότι το πιο δυνατό πράγμα, το ισχυρότερο είναι ο βασιλιάς. Είχε δίκιο να λέγει αυτό, διότι είχε υπόψη όχι τους βασιλείς της γης, τους σημερινούς βασιλείς, οι οποίοι είναι μια σκιά είναι. Μια σκιά είναι πλέον οι βασιλείς του 20ου αιώνα. Αλλά εννοούσε τους βασιλείς της εποχής εκείνης, οι οποίοι ήταν σάρκουσης ολοκληρωτικών καθεστώτων. Ο βασιλεύς λέει έχει δύναμη, διατάσσει και ο άλλος εκλείεται στους φυλακάς. Διατάσσει και ο άλλος φυλακίζεται. Διατάσσει και οι γεωργοί καλλιεργούν την γη. Διατάσσει και οι ναυτικοί ταξιδεύουν στα θαλάσσια. Διατάσσει ο βασιλεύς και δημιουργούνται έργα τεράστια μηχανικής φύσεως. Διατάσσει ο βασιλεύς και γίνεται ειρήνη. Διατάσσει ο βασιλεύς και επιστρατεύονται οι άνθρωποι και εγκαταλείπουν τις οικογένειές των και πολεμούν και αγωνίζονται υπέρ του θρόνου του. Ναι, είναι δύναμης. Ο βασιλεύς είναι δύναμης, λέει. Απεσύρθη αυτός. Ούτε η απάντηση του πρώτου, ούτε η απάντηση του δεύτερου ικανοποίησε το σοφόν ακροατήριον. Έρχεται ο τρίτος, τι λέει, ανοίγει ο φακελός του, το σταυρόλεξον, και μέσα εκεί υπάρχει η απάντηση ότι το πιο δυνατό εις τον κόσμο είναι οι γυναίκες. Παραπάνω από το κρασί και παραπάνω από τον βασιλέα και από άλλον την άλλη κόσμιο δύναμη, λέγει ο νέος αυτός, δεν υπάρχει άλλη δύναμη η οποία τράσει την ανθρωπότητα εκ των βαθέων αυτής όσον η γυναίκα. Θέλετε απόδειξης? Το βασιλέα τούτον λέει που κάθεται στον θρόνο δεν μπορεί κανείς να τον πλησιάσει. Εις απόσταση 40 μέτρων στην αρχαία εποχή, όποιος διασχέριζε ένα απόσταση 40 μέτρων εφωνεύεται επί τόπου. Δεν εισέχθη στον κύκλο των 40 μέτρων, έπρεπε να πάρει σχετική άδεια. Ουδής σε πλησίαζε. Έτρεμα ενώπιον του. Κλαρίνο στεκόντανε στρατηγοί και άλλοι. Τον βλέπετε? Εντός ο λίγου λέει συγχώρεσέ με βασιλιά, θα σου πω την πικρά αλήθεια. Σε λίγο θα εισέχθει η ερωμένη σου. Θα σου παίζει χαστούκια και θα γελάς. Θα γελά αυτή, θα γελάς κι εσύ. Θα κλαίει αυτή, θα κλαίεις κι εσύ. Και θα σκάνει, θα είσαι παίγνιον. Ένα παιχνιδάκι στα χέρια μιας ακολάστου γυναίκος. Γυναίκες λοιπόν κυριαρχούν στον κόσμο.
Και πίσω από τα φοβερά δράματα της ανθρωπότητας κρύπτεται η γυναίκα. Η γυναίκα έχει τη δύναμη, την τεραστία στον κόσμο. Μπορεί να μην κυβερνάει η γυναίκα, αλλά εν τούτης όμως η γυναίκα κυβερνά την ανθρωπότητα ολόκληρο. Ήταν έτοιμο να τη χειροκροτήσουν, αλλά επρόσθεσε αμέσως. Δυνατό το κρασί, δυνατό ο βασιλιάς, δυνατό οι γυναίκες, αλλά πιο δυνατό απ' όλα είναι η αλήθεια. Αυτή σύ, το πάμε, τα άστρα του ουρανού, αυτή είναι τη γάτη την οποία γέννησαν όχι η γη, αλλά ο ουρανός, και έχει την καταγωγή της εκ των αθανάτων ιδεών, του πνεύματος, και μένει αιώνιος και ακατάλητος. Τότε όλοι συνεφώνησαν ότι αυτός είπε, γέννησε το πρόβλημα και σε αυτόν εδόθη το βραβείο. Και αυτός πάλι εδόξε τον Θεό, διότι η λύση του προβλήματος αυτού δεν είναι το ειδική του, αλλά νίκη στον Θεό. Τι θέλω να πω, γιατί υπενθύμησα στην αγάπη σας το ανέκδοτο αυτό, το διήγημα αυτό που ευρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη, Έσδρα κεφάλαιον, Έσδρας Α, πρώτος Έσδρας κεφάλαιον τέταρτον ή πέμπτο. Διότι αγαπητοί, στο ερώτημα αυτό, καλά οι αλήθειες, μα ποια αλήθεια? Υπάρχουν μιλιάδες αλήθειες. Υπάρχουν αλήθειες, αλήθειες για κάθε πράγμα. Αλήθεια ίσον ίσον τον εκθέτης πραγματικός να ισοδυναμεί με την πραγματικότητα κάθε πράγμα. Να είναι περιγραφή των ιδιωμάτων και γνωρισμάτων ενός πράγματος. Αλήθεια περί της γης, αλήθεια περί των αστέρων, αλήθεια περί του ηλίου, αλήθεια, 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 από τα μικρότερα έως τα μεγαλύτερα. Αλλά εδώ δεν πρόκειται πού είναι η αλήθεια. Ο άνθρωπος διψά αλήθεια, διπλάσθηκε την αλήθεια, νοσταλγεί την αλήθεια, θέλει την αλήθεια. Και πού να βρεθεί η αλήθεια? Να βρεθεί στα συγγράμματα των φιλοσόφων και των σοφών της αρχαιότητος και στα ποικίλα θρησκεύματα τα οποία γνώρισε η ανθρωπότητα από τις αρχαίες εποχές. Δεν αρνούμε ότι σε αυτά τα σοφά συγγράμματα υπάρχουν αλήθεια ετινές, αλλά οι αλήθεια αυτές είναι πυροτεχνήματα που σβήνουν ευκόλως. Οι αλήθειες αυτές είναι ψήγματα τα οποία είναι μέσα ξεπασμένα, καλύπτονται κάτω από όγκων βουνά πλανών και ιδεών, ψευδών ιδεών. Η αλήθεια που αξίζει να λέγεται αλήθεια, η αλήθεια που πρέπει να αξίζεται με αλφα κεφαλαίων, όχι με μικρών κεφαλαίων. Όλη άλλη αλήθεια επιστημονικής φύσεως, αλήθεια που διδάσκονται στον κόσμο, είναι μικρή αλήθεια που δεν έχουν σημασία μεγάλη. Αλλά εκείνη η αλήθεια η οποία συνταράσσει τον άνθρωπο και δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά για τον άνθρωπο, η αλήθεια με αλφα κεφαλαίων είναι ένα και μόνο. Είναι η αλήθεια ήρθε από τον ουρανό. Η αλήθεια δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια. Ότι κατέβηκε ο Χριστός στον κόσμο. Αυτός είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια, είπε ο Χριστός. Και στον Πιλάτο, ενώπιον του Πιλάτου, είπε, εγώ εις τούτο, η ελίδα εις τον κόσμο, είναι να μαρτυρήσω τη αληθεία. Και ο Πιλάτος εκφράζων μελαγχολικός την απορία του κόσμου εκείνου, ερώτησε ειρωνικός, τι ωστή αλήθεια, αν μπορεί ποτέ κανείς στον κόσμο αυτό να βρει την αλήθεια? Εδώ στον κόσμο, οσοδήποτε να κοπιάσει ο φιλόσοφος και επιστήμον, εκείνο που θα βρει δεν είναι η αλήθεια, είναι τι είναι, είναι κλάσμα, κλάσμα αληθείας. Το δεκλάσμα της αληθείας είναι, δεν είναι μονάς, δεν είναι ακέραιος αριθμός. Προσπαθεί ο αριθμητής να πλησιάσει τον παρανομαστή, αλλά όσο και αν αγωνιστεί να πλησιάσει ο αριθμητής τον παρανομαστή, θα παραμείνει πάντα κλάσμα. Κάτι θα λείπει. Και όταν λείπει κάτι, είναι λιπές. Λοιπόν, 100% αλήθεια, η οποία δεν επιδέχεται ουδέν ψεύδος, ακέραιος αλήθεια, είναι ένας και μόνον, είναι ο εσταυρωμένος Λυτρωτής του κόσμου, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εις Άγιος, εις Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Αυτός είναι η αλήθεια. Και όπως ομολόγησε η αλήθεια. Και συνεπώς, η Ορθοδοξία ίσον Χριστός, ο δε Χριστός ίσον αλήθεια. Η αλήθεια, η Ορθοδοξία περιφέρει, όπως λέγει η Αποκάλυψη, στην υγιεινή, η έξοχος υγιεινή της Αποκαλύπτεως, η οποία περιφέρει τον ήλιον, ολόκληρον τον ήλιον. Ο δε ήλιος, ο πνευματικός ήλιος, ο ανθρωπότητος, είναι ο Χριστός. Η αλήθεια λοιπόν, την οποία κήρυξε ο Χριστός ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου, η αλήθεια που εκήρυξαν οι Απόστολοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας, η αλήθεια ως αποδέδειχτε, αν προσέξετε στην ωραία ευχή που διαβάσανε σήμερα στην Επισία, η αλήθεια ως έλαμψε, η αλήθεια ως αποδέδειχτε, η αλήθεια ως απεδείχθη διαμερίων θαυμάτων, η αλήθεια είναι η Ορθοδοξία, η οποία περιφέρει τον Χριστό. Κέντρο της Ορθοδοξίας
η αλήθεια είναι ακραστό κάπως διαφορετικά. Η Ορθοδοξία είναι κύκλος, φωτεινός κύκλος στον κόσμο. Και κέντρο, και όπως ο κύκλος έχει κέντρο, έτσι και η Ορθοδοξία έχει κέντρο. Δηλαδή κέντρο της Ορθοδοξίας είναι ο Ιησούς Χριστός, τον πέδεσε γίνον η νύτη και η πριψούτη της πάντας του αιώνας. Είναι χριστοκεντρική. Είναι έχουσα δε ως κέντρο των Χριστών, πέραξ του οποίου κινούνται οι αστέρες και οι πλανήτες και οι ιδέες και ο κόσμος ολόκληρος. Είναι, λέγω, είναι χριστοκεντρική, δεν εγωκεντρική. Έγραψε το εγώ του ανθρώπου ο Χριστός και στην θέση του εγώ έθεσε την θεότητα, έθεσε την αλήθεια του Χριστού. Η Παπική Εκκλησία φαίνεται ότι είναι χριστοκεντρική, δεν είναι χριστοκεντρική. Διότι έθραψε στη θέση του κέντρου, δεν έθεσε πλέον, δεν έχει θέση πλέον. Και φαίνεται ότι έχει τον Χριστό, αλλά δεν έχει. Έχει τον Πάπα. Αυτό είναι παρανόμο. Με το αλάθο και το προτείον του. Οι οποίοι και κακώς ερμηνεύουν το περίφημο χωρίο που είπε ο Χριστός όταν ρώτησε του μετάσχου την έρημο, τι να μελέγουν οι άνθρωποι είναι. Και αυτοί οι μαθητές απήντησαν, ο κόσμος έχει μεγάλη ιδέα για σένα, Χριστέ. Άλλοι σε λένε Ιωάννη τον πρόδρομο. Άλλοι σε λένε Ηλίαν τον προφήτη των πύρινων. Άλλοι σε λένε Ιερεμίαν τον προφήτη. Και ο Χριστός δεν ικανοποιήθηκε. Εγώ δεν ρωτώ. Μια δεύτερη ερώτηση. Εγώ δεν ρωτώ τι λέγουν οι άνθρωποι του κόσμου. Ερωτώ σας. Ερωτώ σας οι μαθητάς μου, οι οποίοι 3 χρόνια με ακούσατε, είδατε τα θαύματά μου και ζήσατε κοντά μου. Τι βρονείτε εσείς για εμένα? Τότε ο Πέτρος, το στόμα της αληθείας, το στόμα των Αποστόλων, απήντησε ότι εσύ ο Υιός του Θεού του Ζώντος, εσύ είσαι ο Υιός. Τότε χάρη ο Χριστός και είπε, μακάριο εσύ βάριονα, ότι σαν ψέμα ούκα πεκαλυψές. Αλλά ο πατήρ ο Ρανανής και ταύτη την πέτρα οικοδομήσει την εκκλησία και πήρε άδου ο κατησίωσαν αυτής. Τι είπε δι' αυτού, πώς τερμηνεύουν οι παπικοί αυτό? Όταν λέγει πέτρα εννοεί τον Πέτρο, μεγάλο σφάλμα. Κανείς και τον πατέρα της εκκλησίας δεν παραδέχεται ότι ως πέτρα εννοεί τον Πέτρο, αλλά εννοεί την θεμελιώδη αλήθεια ότι ο Χριστός είναι Θεός, ονειμνή πάσα η φύσης. Μάλιστα, κέντρον είναι η Ορθοδοξία το Χριστό. Περιφέρεια, όπως από τον κέντρο του ηλίου εξακοντίζονται μιλιάδες ακτίνων οι οποίοι φεγκοβολούν στο ποτίζουν τον κόσμο, έτσι από τον Χριστό εξέρχονται μιλιάδες μικρό αλήθεια του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Έχει περιφέρεια, έχει συνόδους, έχει οικουμενικά συνόδους, επεκτείνεται και όπως οι ακτίνες του ηλίου από ανιδιώδη απόσταση φτάνουν μέχρι τη γη και θερμαίνουν τη γη και ζωγούν τη γη. Έτσι και δε μέσα των αιώνων εξακολουθεί ο Χριστός. Κάθε ακτίνα είναι ένας μικρός ήλιος. Και κάθε ιερεύς του υψίστου και κάθε αρχιερεύς που διδάσκει το Ευαγγέλιο είναι μια ακτίνα του απεράντου εκείνου φωτός του Κυρίου μας του Χριστού. Οι Προτεστάντες αυτοί έχουν κέντρο. Κέντρο έχουν, λένε τον Χριστό, τον πιστεύουν ως Θεό. Αλλά περιφέρεια δεν έχουν. Τοπικά και οικονομικά συνόδου δεν έχουν και συστέλλουν τον ίδιο ενεύτης. Τα αυτά, αλλά επιμένω στην Ορθοδοξία. Ίσον η αλήθεια με αλφα κεφαλαίων. Επάνω στον τάφο ενός απίστου μεγάλου της Γαλλίας, ο οποίος κήρυξε την αθεία και έλεγε στη ζωή του ότι αγάπησε την αλήθεια, ότι ήταν θαυμαστής, διότι όλοι λέγουν. Αν πιάσει τους δημοσιογράφους εδώ που μουντζουρώνουν τις εφημερίδες, τις ρωτήσει τι κάνατε, αλήθεια, αλήθεια, τι αλήθεια. Όλο ψευδί, και αν είναι πόσα τα πράγματα μεταδίδουν. Λοιπόν και αυτόν εκαυχάτω και έλεγα ότι διδάσκει την αλήθεια και πάνω στον τάφο του εχάραξαν ότι γάψε την αλήθεια, αλλά κατόπιν τη νύχτα επήγε κάποιος άλλος πιστός άνθρωπος και έγραψε «Η γάψε την αλήθεια, αλλά δεν ταπεινώθησες προς της αλήθειας». Το αλήθειας με αλφα κεφαλαίο. Ο δε αλήθεια με αλφα κεφαλαίο είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Χριστός και η Εκκλησία η οποία συνεχίζει αμοιώτος και απαραλλάχτος και απαρασαλεύτως τα δόγματα και τα δασκαλία του Χριστού μας. Επιμένω εις αυτό το σημείο. Θα θέλω μια άλλη εικόνα. Εσείς βέβαια, εγώ είμαι φιλάργυρος, αγαπώ τις λύρες. Εσείς δεν σ' αγαπάτε τις λύρες. Λοιπόν, κρύβονται μέσα στα σεντούκια των ανθρώπων. Λοιπόν, μέσα, μάλιστα, η λύρα. Παίρνεις μια λύρα, λοιπόν, τη χτυπάς χάμω, την αφήνεις και κάνει ένα ορισμένο ήχο. Εκείνος που είναι ειδικός από τον ήχο που χτυπάει κάτω η λύρα, καταλαβαίνει. Έχει ειδικών μαγευτικών, φοβερών ήχων η λύρα. Ρώτησαν κάποτε τον Διογέννη γιατί το χρυσόν είναι κίτρινο και απήντησε ο Διογέννης.
από το πολύ τσιγκιτό. Εκεί τρίνησε. Εκεί τρίνησε. Εκεί τρίνησε. Εκεί τρίνησε. Λοιπόν, γύρα. Ας πούμε την εικόνα αυτή. Ότι παίρνει μια γύρα, εκεί την κρατάς. Πώς του ρίψαν τα μάτια σας, ε. Λοιπόν, καλά. Εγώ. Μάλιστα. Καλά. Λοιπόν, τι κάνουν μερικοί πονηροί. Μερικοί πονηροί στην Αγγλία και αλλού. Τι κάνουν. Παίρνουν μια μικρά λίμα. Μια λίμα. Ένα λίμα. Λίμα. Ξέρετε αυτές τις λίμες οι μικρές. Και τι κάνουν. Ρινίζουν. Ξύνουν λίγο τη λίρα. Τη ξύνουν. Και φεύγει από τη λίρα κάτι φεύγει. Κάτι φεύγει. Μικρό μεν. Μελάχιστο. Αλλά όταν ψήσεις 1000 λίρες θα πιάσεις 10 λίρες. Καταλάβες τι γίνεται. Και κυκλοφορούν οι άλλες, οι λιψοβαρείς, πως λένε, ελλιπείς λίρες, οι ακέρες κυκλοφορούν και δεν υποψιάζεις εσύ ότι λείπει από τη λίρα. Έφυγε λίρα είναι. Αλλά στην Αγγλία, η οποία είναι ο τόπος λατρείας της λίρας, της αγγλικής λίρας, η οποία διάφερε ολόκληρο την οικουμένη, λοιπόν η λίρα εκείνη, έχουν πονηρεί οι Άγγλοι, στην Εθνική Τράπεζά τους έχουν ένα ειδικό μηχάνημα. Και πάνε οι λίρες, τις ρίπτεις μέσα τις λίρες. Τι κάνουν. Εκείνες που είναι ακέραιες, που δεν λείπει τίποτα, μένουν. Οι άλλες, πετιούνται έξω. Πετιούνται έξω. Έξω. Λες, λέει, είναι λείπει. Δεν. Ακριβώς έτσι η Ορθοδοξία. Ουράνιον μηχάνημα. Ρίπτεις μέσα μια ιδέα. Αν είναι Ορθόδοξος, θα κρατηθεί. Αν δεν είναι Ορθόδοξος, έξω. 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 Το θα πει έρευσες. Ότι λείπει κάτι. Κάτι λείπει. Κάτι λείπει. Θέλετε ένα άλλο παράδειγμα. Εδώ κοντά μας είναι ο Παρθενόν. Θαυμάζω τον Παρθενόν, αιώνες των αιώνων. Είναι τέλειο. Ας το πούμε τέλειο. Η έκφραση της αρχιτεκτονικής τέχνης. Εκοπίασαν οι αρχαίοι προγονείς μας για να φτιάσουν αυτό το αριστούργημα των αιώνων. Εάν αύριο το πρωί ακούσουμε ότι πήγε κάποιος επάνω και με ένα σφυρί επενέτησε και έκοψε ένα κομματάκι. Βεβήλωσης, βεβήλωσης του Παρθενώνος, βέβηλοι, βέβηλοι, ακάθαρτοι που έφτυραν τον Παρθενώνα. Βρε υποκριτά και φαρισέ, το να βλάψεις το μάρμαρο εκείνο είναι μια ζημιά. Αλλά η εκκλησία μας, η Ορθοδοξία είναι ο Παρθενών του Πνεύματος. Και όπως λοιπόν αγαναχτείς και δεν θέλεις επάνω στον Παρθενώνα ούτε το ελάχιστον ακόμα και σκέπτονται ακόμα να τον σκεπάσουν με ένα γυάλινο ρόμπο τεράστιο να μην βλάπτεται από τα αέρια και από το νεύος. Έτσι και η Ορθοδοξία Παρθενών του Πνεύματος δεν επιδέχεται ούτε μία μείωση ούτε μία αφαίρεση. Δεν του παραμένει ακέραια και μόνη τους η σώνα στον αιώνα. Θέτει άλλο παράδειγμα. Αν και τα έχω γράψει αυτό σε ένα μικρό βιαράκι την αίρεση, ας έχετε διαβάσει εσείς. Λοιπόν, εσύ ο άλλος, ο οποίος δεν διαφέρεσαι για Παρθενώνες και Λίρες, τι κάνεις όταν πληροφορηθείς εσάς ασθενείς και σου δίνει ο άλλος ο Γαλακτοπόλης το γάλα. Για να ακούσω το γάλα είναι νοθευμένο, τρέχεις στην αστυνομία. Τρέχεις στην αστυνομία. Εάν πας στο εστιατόριο και φας, θες το φαγητό να είναι αγνόν το φαγητό. Αγνόν το φαγητό. Κι αν σου πει κάποιος ότι είναι σπουδαίο το φαγητό, αλλά κάποιος έρεψε μια σταγόνα φαρμάκι, στριχνίνι, παράθυρο, δεν τα αγγίζεις. Είναι σταγόνα! Φτάνει να μολύνει! Ολόκληρο το εκλεκτό έδεσμα. Και έτσι λοιπόν είναι αμυγής. Δεν έχει νοθεία. Ο Μέγας Βασίλειος, αναφερόμενος στο παράδειγμα το πρώτο, λέγει είναι, δεν επιτρέπεται, ονομάζει τους αιρετικούς παραχράκτας. Όπως αυτοί χράσουν, αλλοιώνουν, μειώνουν την αξία του χρυσού νομίσματος, έτσι και ερωτικοί είναι παραχράχτε, οι οποίοι προσπαθούν να πατήσουν τους ανθρώπους. Μάλιστα. Θέλει και ένα αστείο, όχι αστείο, δεν μου αρέσουν τα αστεία, αλλά εν πάση περιπτώσει ας ποικίλουμε τον λόγο και με ένα αστείο. Όταν ήμουν στρατιωτικό σειρεύς, τα σφοβερά αυτά σήμερα που διήλθε η πατρίς μας, είχα πάει επάνω στα φυλάκια, στα υψηλά, και εκεί ήταν ένας αξιωματικός ανώτερος του επιτελείου, μορφωμένος στην Ακαδημία του Πολέμου των Παλαισίων, εκεί ξέρω εγώ, πολύ εγωιστής και υπερήφανος, ένας όμορφος άνθρωπος, ο οποίος είχε ένα ύψος, ήταν πολύ υψηλός και είχε μαλλιά ξανθά, ένας ωραίος άνθρωπος, μια ξανθή κόμη την οποία εκτένιζε κάθε πρωί και στεκόταν, όπως πληροφορήθηκα, μισή ώρα και την εκτένιζε.
Ναι, λοιπόν. Πάω λοιπόν εκεί, λέει, τι είσαι εσύ, παπάς, λέω, είμαι. Τι ήθελα περισσότερο. Τι λέω, κάνεις εδώ, λέω, εγώ γυρίζω στα φυλάκια και λέω, λέει, τι διδάσκεις, λέει. Λέω, διδάσκω, κατάλαβα το πνεύμα του και πήρα τα αυστηρά της Ορθοδοξίας. Λέω, διδάσκω νηστεία, λέω. Ουχου, μου λέει. Λέει, τι άλλο διδάσκω, διδάσκω, λέω, προσευχή, το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, λέω. Τι άλλο διδάσκω, κάνω και κανένα κομποσκίνι, λέω, κοντά του. Ουχου, τρίχες, μου λέει. Τι κάνω λοιπόν εγώ, πλησιάζω με τρόπο, αυτά με λένε με τρελό, γι' αυτό με λένε τρελό, και πλησιάζω και τραβώ από το κεφάλι του μια τρίχα. Έγινε έξω φρενών. Λέω, εάν με αφήσεις να τραβώ τις τρίχες, θα σε κάνω γουλί, λέω. Υποκριτά, δεν έχεις εσύ το κεφάλι σου να σε βρέσω μια τρίχα. Και πώς εγώ θα βρέσω από την Ορθοδοξία τις τρίχες αυτές που λες εσύ. Όπως διάσε, οι τρίχες βασίμανταν αυτό πράγμα. Είναι η ορεότης της κεφαλής σου και του σώματός σου και καυχάσε. Έτσι και λέει εμάς τους Ορθοδόξους μέχρι τελευταίων εκατομμυριών. Είναι η ορεότης της Εκκλησίας και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα βέβαιο να αφαιρέσει τη μία τρίχα. Μάλιστα. Θα επιτρέψετε μια δημοσία εξομολόγηση. Δεν θα έπρεπε, αγαπητοί μου χριστιανοί, όπως θα παρουσιάζω τα πράγματα, ότι και τα ελάχιστα στην Εκκλησία έχουν τη σημασία τους και δεν επιτρέπεται να τα μετακινήσουμε. Όρια έθονται οι πατέρες των, δεν επιτρέπεται. Εκ της σκοπιάς αυτής ενωτέρας λέγω ότι η αλλαγή του μερολογίου υπήρξε σφάλμα καλάθιων για την πατρίδα μας. Και αν η παρολογήτε στεκόταν επάνω στην τροχιά και δεν έκανε τα παρεκκλήσεις και δεν έκανε τα παρέκτροπα και δεν επράπτουν και αυτοί πολλά, σήμερα ο Ιελάς, ο Ορθόδοξος, θα νίξει στο παρόν μερολογίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Θρησκευτικώς σας παρουσίασα το μεγαλείο της Ορθοδοξίας δια παραδειγμάτων. Τώρα θα με επιτρέψετε να σας τονίσω ότι για μας τους Έλληνας, εδώ στη γωνιά, τη μαρτυρική της πατρίδος, η εορτή της Ορθοδοξίας δεν είναι απλώς εορτή θρησκευτική, αλλά είναι και εθνική εορτή. Και θα τα αποδείξω. Όλοι μέσα στη διανιά μας έχουμε σημειώσει από τα μικρά μας χρόνια μία ημερομηνία την οποία ονομάζαμε Αποφράδα ημέρα του Γένους Σημών. Και η μέρα Αποφράδα, όπως το ονομάζει ο κόσμος, ο λαός μας, είναι η μέρα κατά την οποία τα στήφη των Τούρκων με επικεφαλής των Μωάμεθ εισήλθαν μέσα στην πόλη των ονείρων μας, στη βασίλεια των πόλεων και αφήρεσαν από τον τρούλο της Εκκλησίας απάνω της Αγίας Σοφιάς τον τίμιο σταυρό που ακτινοβολούσε και έθεσαν εκεί στον πάνω στον τρούλο το έδεσαν την μίσα Ελλήνων. Από τότε αρχίζει νίξ. Νίξ, όχι 24 ώρες, για μετρήστε. Νίξ βαθία και απέραντος. Αρχίζει μια νύχτα, πόσο διήρκησε, 400 ολόκληρα χρόνια. Αυτή η νύχτα, η σκοτεινή και απέραντος, εκράτησε. Και μέσα 400 χρόνια της νύχτας, η Ελλάδα δεν εκάθει. Πώς πίωσε την Ελλάδα, ερώτημα στους κουλτουριάρδες, ερώτημα στους αθέους, ερώτημα στους μαρξιστάς, ερώτημα εις όλους οι οποίοι παίζουν, ερώτημα το θέτουμε, ποιος έσωσε την Ελλάδα κατά το διάστημα εκείνο της μακράς αυτής νυχτός της δουλειάς του γένους μας. Μήπως την έσωσαν οι σοφοί και επιστήμονες και είχε πράγμα το Βυζάντιον, σοφούς και επιστήμονες, τους οποίους δεν είχε κανένα άλλο κράτος συμπηλίου. Ήταν τροποντινά το κράτος των επιστήμων και της σοφίας. Τι έγιναν, αυτοί δεν έμειναν. Δεν έμειναν. Ήμουν στη Σύρα φοιτητής, μαθητής, εμένα και στην προκυμαία της Σύρου, τον καιρό που τα καράβια τα συνδέανε με παλαμάρια, δεν υπήρχαν τα σεμενά ευκολίες που έχουν οι επιβάτες. Τότε λοιπόν παρατηρούμε εκεί οι μικροί μαθητές του γυμνασίου ένα φαινόμενο. Τι φαινόμενο? Επάνω στο παλαμάρι που συνέδεε το καράβι με το μόνο, στρατιά, πει στρατιά, αρουραίων ποντικών.
τρελό μυστήριο πράγμα. Εμείς δεν καταλάβαμε. Ένας γέρος ναύτικος μας λέει φωτιά στο καράβι. Έπαιζε φωτιά. Κατάλαβαν το φαγκάρι που ήταν μέσα. Ζούσαν καλά. Πότε τυριά, πότε το ένα, βρίσκανε πολλά πράγματα στο καράβι. Αλλά όταν έδωσε φωτιά, σου λέει τώρα δεν υπάρχει λόγος να μείνουμε στο καράβι. Δρόμο. Και πήγαν όλοι. Και σε λίγο φωτιά βγήκανε μέσα από το πλοίο, έτσι το καράβι. Έτσι κι αυτή η σοφή του Βυζαντίου, ο Σαρουρέι, που έπεσε φωτιά στο Βυζάντιο, εγκατέλειψαν το Βυζάντιο άπαντες και έφυγαν στη Δύση για να γίνουν υπηρέτες του Πάπα και εκμετρευτέ του ιδανικού αντισημιτισμού. Ναι, μάλιστα, έφυγαν. Έφυγαν. Ποιος έμεινε στα διαχώματά μας, ο βουνά, ο παιδιάδες, ο μοναστήρια, ο τύμβη των ηρώων. Ο πάσα θάλασσα και γη και θάλασσα μαρτυρίζετε εσείς και ήδη και κράξονται. Έμεινε στην Ελλάδα η Εκκλησία, η Ορθοδοξία έμεινε. Μάλιστα, αυτή έμεινε. Αυτή έμεινε. Ναι, εκεί ο παπάς με το τριμμένο λάσο του. Εκεί στα μοναστήρια, τα λησμόνια τα μοναστήρια. Τη νύχτα, τα μεσάνυχτα. Τα παιδιά της γνωμοσύνης στη Ελλάδα εκεί μαζευόταν για να μάθουν τον αλφάβητο. Το ψαλτήριο, τον οκτώηφο, τα μηνέα και τα φεκτά βιβλία της Εκκλησίας μας. Εκεί δάκρυζε πάσα ψυχή. 400 χρόνια μείναν εκεί. Και όταν ήρθε η μέρα της ελευθερίας, ποιος έσυσε την Ελλάδα, ποιος την έσυσε την Ελλάδα. Ποιος, η Εκκλησία πάλι, η Ορθοδοξία πάλι. Ένας Γερμανός πατρών ύψωσε το λάβαρο της ελευθερίας. Κάτω και στα σκαλά μας. Όταν μπήκανε τα στρατεύματα για πρώτη φορά, μπήκε οργανωμένο στράτευμα μέσα στην πόλη της Καλάμας. Όλη η Καλάμα βγήκε έξω. Πρώτης 25 Μαρτίου, διότι η μέρα της ελευθερίας των Καλαμών είναι νωρίτερο στις 25 Μαρτίου. Και πρέπει να το έχουν ιδιαίτερο κάποιμα οι κάτοικοι των Καλαμών. Ότι εκεί το πρώτο επαρήλασε των οδών οργανωμένο στράτευμα Ελλήνων Ορθοφόρων. Τι κρατούσαν μπροστά, τι παπαντιέρες κρατούσανε. Κρατούσανε ένα πελώριο σταυρό. Πελώριο σταυρών. Μπροστά προχωρούσε ο σταυρός. Εγώ να ψαρώ εις τους δρόμους. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον μας, ελέησον μας, ελέησον μας, ελέησον μας. Σταυρέ του Κυρίου, μέσα στα σκαλά μας, εσύ το καλά μας. Κι όταν ύστερα από δύο χρόνια, στην Τίνο, μια μοναχή, Αγία Μοναχή, έσκαψε το έδαφος και βρήκε την εικόνα της Παναγίας, ολόκληρο το έθνος αλεδάνησε και είπε την υπερβάχου στρατηγότητα την κητηρία. Ποιος έσωσε την Ελλάδα, ποιος την έσωσε την Ελλάδα, αυτά όλα. Ο δε γνωστόν, ο δε υψηλάντης Αλέξανδρος, το οποίο το άγαλμα εμολύναν ασκάδα της Σύριας. Ο Αλέξανδρος υψηλάντης, όταν ύψησε πάνω στο Δούναβι, την σημαία είπε υψώνομαι τον Τίμιο Σταυρόν και εν τούτο το σημείο νικόμε τους εχθρούς μας. Ο δε Κολοκοτρώνης έλεγε αγωνιζόμεθα υπερπίστος και πατρίδος. Εκείνος δε Μαυρογιά, ο Μακρυγιάννης, τι ύμνους έπαιξε την Ορθοδοξία. Κομπός σκηνή είχε και προσήκε τόσο ανάσκητη. Και όταν κάποτε ένας άπιστος ήρθε στο τραπέζι του, και λοιπόν και κρόδεψε, έκανε το σταυρό του Μακρυγιάννης, έκανε στον κρασό. Και κρόδος γέλασε. Τι γελάς ρε ζωντόγονο. Με αυτό το σταυρό λέει εμείς, ζήσαμε, σύλλα από το Παρίσι μου ήρθες λέει. Βγήκε από το σπίτι μέσα, να μην σε διώξουμε τις κλωτσές. Και εσείς μια μέρα καταστρέψε το έθνος. Γελούσε το κτηνάριο, διότι ένας Μακρυγιάννης που το κορμί του ήταν κόσκινο από τις σφαίρες επίστευε στην Ορθοδοξία και λάτρευε στην Ορθοδοξία και έλεγε ότι η Ορθοδοξία είναι το πολύτιμο σαλάμα της Εκκλησίας. Έτσι, εδώ στα χώματα έμεινε η Ορθοδοξία. Ορθώς ελέγχθη ότι η Ορθοδοξία υπήρξε η κυβωτός του έθνους. Και όπως μέσα στην κυβωτόν εσώθησαν οι ανθρωπότης, έτσι μέσα στην κυβωτόν του έθνους μας η Εκκλησία σώθη ό,τι ιερών και όσιων, είτε έθιμα, είτε γλώσσα, είτε παραδόσεις, είτε θρησκεία, είτε ιστορία, τα πάντα μέσα στην Εκκλησία στον κυβωτόν αυτή, την οποία θέλω να καταπαντήσω. Ναι, και εγκατέλειψαν και όπως σας είπα, θυμηθείτε το λόγο μου. Θυμηθείτε το λόγο μου, εγώ θα πεθάνω. Είναι η καιρός που φεύγουμε εμείς οι παλιοί. Πού είναι ο πάτερ Χαράλαμπος, γενναίος μαχητής της πίστεώς μας, έφυγε. Τρία χρόνια εγώ, ενώ βραδύτρωση, πού είναι ο ένας, πού είναι ο άλλος, φεύγουμε. Θυμηθείτε το λόγο μου. Έρχονται οι μέρες άσχημες. Άλλος ο Κωνσταντινούπολος στα οχλιά, ενώπιον των ειδών, τα οποία θα υποστεί η πατρίς μας. Είχε ο Θεός να με διαψεύσει. Την δει το λόγο μου. Όλοι αυτοί που κάνουν το μεγάλο και μονούπερ δημοκρατίας
Hitler κακήθε από τη μία και από την άλλη όρθιν θα εγκαταλείψουν διανύκτως την Ελλάδα και θα μείνουν εδώ στα βράχια αυτά οι παπάδες τους οποίους αυτοί πριβρονούν για να κρατήσουμε το έθνος όρθιον μέσα εις πέρας. Μάλιστα. Εσύ λοιπόν, Ορθόδοξος, μπαίνω προς το τέλος. Θα θυμηθώ έναν ταπεινόν, τα μωρά του κόσμου εξελάξε το Θεός για τους σοφούς κατεσχύνει. Ναι. Όταν ελευθερώθηκε η πατρίς μας, ένα κλιμάκιον Ευρωπαίων Γάλλων και Άγγλων ήρθαν στην Ελλάδα να ερευνήσουν ποιο είναι το μυστικό φαινόμενο της ροϊκής αυτής φυλής, η οποία μια βούρτα εγωνάτισε μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Ήρθαν στην Ελλάδα. Πάει αυτός ο ξένος, προχώρησε, ανέβηκε πάνω σε ένα βουνό και εκεί βρήκε απ' έξω από την εκκλησία, σε ένα εξοκλήσι, βρήκε ένα βόσκο. Έπαιζε την βλογιά του. Λευτεριά, ήταν ευχαριστημένο. Το ρωτάει ο Άγγλος, λέει, τι πιστεύεις εσύ? Ό,τι πιστεύει τούτη. Την εκκλησία λέει, χτύπωσε. Ό,τι πιστεύει τούτη. Και τι πιστεύει τούτη, ό,τι πιστεύω εγώ. Μάλιστα, αυτό είναι. Ολοτέρα πάντα δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να έχει ατομική σου γνώμη. Η γνώμη σου δεν είναι η γνώμη της εκκλησίας. Η γνώμη των πατέρων, η γνώμη των διδασκάλων, η γνώμη του Ιησού Χριστού, η της μεγάλης και μακράς παραδόσεως του Γιάννου μας. Μάλιστα. Θέλω να τελειώσω με ένα παράδειγμα. Ας μιλήσει αντε μου ένας κήρυκας φλογερός της Ορθόδοξου πίστεως εκ των νεωτέρων, ο Άγιος Κοσμάς Φετωρός, του οποίου την ευχή ήθελα να έχουμε όλοι άντρες και γυναίκες. Ο Άγιος Κοσμάς έλεγε την Ορθοδοξία το εξής παράδειγμα. Κάποιος λέει έφυγε και πήγε μακριά και πήγε σε μια πόλη και δεν έκανε τίποτα άλλο ο ανόητος παρά να αγοράζει πετράδια, αλλά δεν ήταν η θέση να εκτιμήσει τα πετράδια, και τα πετράδια αυτά γέμισε λοιπόν ένα ντορβά, ένα σακίδιο γέμισε από πετράδια, αλλά πέρασε μια υπόνοια στο τέλος που δούλευε 50 χρόνια στα ξένα να αγοράζει τα πετράδια. Α, μήπως τα πετράδια αυτά δεν είναι γνήσια? Θα πάει λοιπόν σε έναν που ήταν ικανός να εξελέγχει την αξία των πετραδιών αυτών και του λέει, θέλω να μου πεις αλήθεια, τι αξία έχουν αυτά τα πετράδια που 50 χρόνια εκοπίασα και μόρτσα? Άπλωσε τα, λέει, σε ένα μάρμαρο. Άπλωσε σε ένα μάρμαρο. Τα. Τίποτα, σε γέλασαν. Πετράδια είναι τίποτα, ανάξια λόγω. Ένα είναι μόνο από όλα αυτά. Ένα τούτο μικρό, λέει, αυτό είναι διαμάντι και έχει μεγάλη αξία. Τα άλλα ρίψα στο ρέμα. Στο ρέμα! Περίεργο το φάνηκε, λυπήθηκε κατάκαρδα. 50 χρόνια να δουλεύω, να εργάζομαι, να κοπιάζω, να αγοράσω πετράδια. Και στο τέλος να μου λες εσύ ότι μόνο αυτό το μικρό έχει την αξία του. Το πήρε στενοχωρημένος, προχωρώντας, βγαίνοντας έξω, λέει, ο Κοσμάς, τα λέει αυτά. Να δοκιμάσω να δω τι γίνεται. Παίρνει λοιπόν το διαμάντι, παίρνει μια άλλη μπροστά του, παρουσιάζει ένα τυφλός. Παίρνει τα άλλα πετράδια, τίποτα. Παίρνει το διαμάντι, το βάζει επάνω στο μάτι, άνοιξε τα μάτια. Προχωράει περισσότερο, βλέπει ένα κουτσό, ένα παράλυτο. Σηκώθηκε όρθιος. Λάφη έγινε. Πλουσιώζει παρακάτω, βλέπει ένα λεπρό. Καθαρίστηκε, όπως το δέρμα μόλις γεννήθηκε από τη μητέρα του. Προχωράει παραπέρα, να μην πω λόγο, βρίσκει ένα νεκρό, μια κηδεία. Για να δούμε τώρα τι κάνει. Το σημείο του σταυρού, το διαμάντι, σκότει πάνω. Παραβολή συνέφτη λόγη. Ποια είναι τα χαλίκια, ρε κόσμε, δουνιά ψεύτη. Ψεύτη κόσμε, που σου λέγεις χαλίκια, ανάξια λόγου. Ή οδήποτε όνομα και αν έχουν μέσα στον κόσμο αυτόν. Και αφήνεις το διαμάντι, το διαμάντι είναι η ορθοδοξία μας. Βλέψε κύριε νεαρόν, τι πιστεύεις? Εγώ δεν πιστεύω στον Χριστό. Δεν πιστεύεις? Εγώ πιστεύω στον Μάρς. Χαλίκι είναι, τον διάβασα, τον είδα, τον χαλίκι. Όσο και αλάμπη εξωτερικός είναι χαλίκι. Τι πιστεύεις εσύ, το ένα, το άλλο, το άλλο? Τι χογόγγι λέει και άλλους τραγουδιστάς κλπ. Τι πιστεύεις εσύ? Τι πιστεύουν εκεί μέσα στην Βουλή, την Βουλή των Ελλήνων? Μέσα εκεί, χαλίκι τώρα από ώρα σε ώρα.
πήρε ένα χαλίκι, ένα χαλίκι παίρνουνε, για να πατήσουν τον Νικολαόν. Και το χαλίκι αυτό, όντως χαλίκι, που πρέπει να λέγεται Πορνεία και Μυγεία, το ονόμασαν διαμάντι. Μα δεν μπορεί το χαλίκι να είμαστε διαμάντι. Δυστυχώς, η Εκκλησία μας ηλού, αγαπητοί μου, διότι είπα ότι η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο θρησκευτική όρτη, αλλά και είναι εθνική όρτη. Στα παλιά τα χρόνια, τα λυσμούν τα χρόνια, εθνική εορτή των Ελλήνων, Μικρά Ασία, Πόντο, αλυσμόνιτε Πόντε, Θράκη, Μακεδονία, Θράκη, Κρήτη, αλυσμόνιτε Ροϊκή Κρήτη, κάτω με Σινία και Κάμπη τη Βουνάκια Καρνανία, εθνική εορτή των Ελλήνων. Δεν ήταν 25 Μαρτίου που είναι ιστορική, αλλά εθνική εορτή των Ελλήνων που εόρταζαν μικροί και μεγάλοι. Ήτανε η Ορθοδοξία. Εάν έλειπε η Ορθοδοξία, το λέω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Εάν έλειπε η Ορθοδοξία, δεν θα υπήρχε 25 Μαρτίου να εορτάζουν αυτοί με τα κλάπ μέσα στην Μητρόπολη. Κι όμως τα παλιά τα χρόνια τους έλεπε στους βασιλείς να κρατούν εικόνες. Χίλια χρόνια βάσταξε εμείς να είναι η αυτοκρατορία. Χίλια χρόνια. Εμείς μόνο είχαμε 150 χρόνια. Χίλια χρόνια κράτησε. Τρέπε τους βασιλείς, παρόλα τα λατώμα και αμαρτήματά των, να κρατούν την εικόνα του Χριστού. Η βασίλισσα να κρατεί την εικόνα της Παναγίας. Οι άρχοντες να κρατούν κυριά και να βαδίζει, να βαδίζει, να βαδίζει. Πομπή αγγέλων και αρχαγγέλων. Και να τα στήφει δεξιά και αριστερά. Δεν μου λέτε, μήπως σήμερα στη Μητρόπολη ήταν ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Στον Δελχή, στην Ασυμβία, στην Αυστραλία. Πρέπει να μείνει εδώ, δεν είναι παρόν. Κατ' επίσημα αυτήν την ημέρα, ο κύριος αυτός. Δεν τιμάται σήμερα η ημέρα. Αλλά θαρώ, έχω θάρρος. Πιστεύω εις το λαό, το να μείνει εδώ. Έχουμε λαό, το απέδειξε τους αγητήριων των βουλευτών. Λίθος λαού, δια πρώτη φορά. Εμαζεύσε τα προπήλαια με χρώματα γαλάζα, με χρώματα ερωτικά, με χρώματα της αδυνάτου πατρίδας μας. Υπάρχει λαός. Ορπισμένος εις όλη την Ελλάδα. Θέλει το σύνθημα, στα όπλα, στα όπλα, στα όπλα φωνάζω και πάλι. Όχι όπλα ηλικής φύσεως, αλλά όπλα πνευματικής φύσεως. Και όπλα μας ακαταμάχητον είναι ορθοδοξός πίστης. Τελειώνω με το εξής. Όταν έκτιζα αυτήν την αίθουσα και η δική σας αίθουσα αυτή, διότι εγώ όταν στον κόσμο αυτό πεθάνω, δεν έχω μόνο το ράσο μου και μερικά βιβλία. Εσείς βοηθήσατε και χτίσει αυτή η αίθουσα στην οποία ακούγεται ο λόγος του Θεού. Όταν λοιπόν την έκτισα την αίθουσα, περνούσε ένας οδοκαθαριστής, φτωχαδάκι ευλογημένο. Και ερχόταν τακτικά και με έβλεπε, δεν ξέρω αν ζει, κάτω από το εργάλο είναι. Αν είναι πουθενά εδώ να παρουσιαστεί. Αν μέσα στο πλήθος αυτός είναι από το εργάλο, πώς τον λέγανε. Πώς, Μπαρπαγιώργιος, πώς τον λέγανε. Μίτσος, δεν ξέρω πώς τον θυμούμε, 30 χρόνια, 20 χρόνια. Λέει, τι χτίζεις αυτού πέρα. Να χτίζω, λέει, να κηρύσετε το κήρυγμα, λέει. Τι κήρυγμα μου λέει. Προτεστάντικο, παπαπικό, τίποτα λέει, ορθόδοξο, ορθόδοξο. Τότε λέει, πάρε λέει αυτό το χαρτί και γράψε λέει ο σύνθημα της αιθούσης. Και μου έδωσε αυτός, ο δοκαθαριστής. Ούτε ιερέας, ούτε επίσκοπος, ούτε αρχιεπίσκοπος, ούτε κανείς, ένας ο δοκαθαριστής, το εργάλειο, μου έδωσε αυτό το σύνθημα. Και εκεί είναι πάνω το σύνθημα. Και αν αποθάνω εγώ, δεν ξέρω τι θα γίνει στην αίθουσα. Κανείς δεν είναι προφήτης. Αλλά οι ολίγοι που θα μείνουν, ένας, δύο, τρεις, κοντά εδώ, τους εξορκίζω εις το όνομα του Ιησού Χριστού, να κηρύσουν Ορθοδοξία και μόνο Ορθοδοξία και πάλι Ορθοδοξία. Τέλος, αδελφοί μου, ας τελειώσουμε με τον ύμνο του πτωχού εκείνου απεδιού της Τσιπήρου, του Κρυστάλλι, που έψαλε ύμνο της Ορθοδοξίας. Ωχ, Ορθοδοξία, γλυκιά μας μάνα, γλυκιά μας μάνα, συγχύνεις μες στην καρδιά χίλιες χριστές ελπίδες. Και να θυμηθούμε ένα άλλο προμάχου της πίστεώς μας, Ορθοδοξία, γλυκιά μας μάνα. Σε σένα γεννήθηκαμε, σε σένα ζούμε, και αν παραστεί ανάγκη, χίλιες φορές θα θυσιάσουμε για τη δόξα σου.